Δυστυχώς τα προβλήματα στον χώρο του τουρισμού για τους εργαζόμενους συνεχίζονται. Υπάρχει, εκτός από την έλλειψη που είναι πάρα πολύ μεγάλη και την εντατικοποίηση της εργασίας καθημερινά, υπάρχει σε έξαρση για φέτος και το φαινόμενο της εργασίας για τους ανήλικους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τις επαφές που έχουμε εμείς προσωπικά σαν εργατικό κέντρο και σαν σωματεία, η ανήλικη εργασία είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Κάθε χρόνο το αριθμός των εργαζόμενων ανήλικων αυξάνεται. Έτσι και φέτος υπάρχει διπλασιασμός, θα έλεγα, της ανήλικης εργασίας, και αυτό δυστυχώς είναι ένα λιπερό φαινόμενο και δείχνει την ανάγκη που έχουν οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες των εργαζομένων, να εργαστούν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η ανήλικη εργασία δεν έχει καμία σχέση με τους κανονικούς εργαζόμενους. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε και να βάζουμε στον ίδιο παρανομαστή τους κανονικούς εργαζόμενους με τους ανήλικους. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και να το μάθουν και να το γνωρίζουν και οι γονείς των ανήλικων εργαζόμενων, ώστε να ελέγχουν την εργασία τους και να τηρούνται οι κανόνες που υπάρχει από την νομοθεσία. Δεν φτάνουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα, συνεχίζουν κάποιοι εργαζόμενοι να παρανομούν. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος υπάρχουν φαινόμενα όπως είναι η ποινική ρήτρα. Εμφανιστήκαν και φέτος αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους τέτοιου είδους έγγραφα να μην τα υπογράφουν, να προβαίνουν σε καταγγελίες είτε στην επιθεώρηση εργασία είτε σε εμάς, ώστε να γίνονται οι ελέγχοι και να εξαλείψουν εντελώς αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι δυνατόν στο 2024 να προβαίνουμε ακόμα σε τέτοιες είδους ενέργειες. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού που είναι πάρα πολύ μεγάλη, οι εργοδότες, κάποιοι εργοδότες, για να μην τους σουβαλιάζουμε όλους, προβαίνουν σε τέτοιου είδους χαρτί που λέει κάποιους όρους ότι όταν φύγεις από την εργασία σου θα αποζημιώνεις τον εργοδότη. Αυτά είναι τραγελαφικά πράγματα. Δεν μπορεί να αναγκάζουμε έναν εργαζόμενο να παραμείνει στην εργασία του όταν μάλιστα και υπάρχουν προβλήματα. Είτε είναι μισθολογικά αυτά, είτε είναι εργασιακά, είτε είναι συνθήκες εργασίας. Και τους δίνουν να υπογράφουν ένα τέτοιου είδους χαρτί, ώστε να τους αναγκάσουν να μην φεύγουν.